Και πώς θα το... Πάμε. Βάλτε στο γραφείο. Λοιπόν, κύριε Πίκη, πώς τη βρήκατε την κουκουβάγια? Η κουκουβάγια τραυματίστηκε χθες το βράδυ, πέφτοντας απάνω στην τζαμαρία εδώ. Ήταν σχεδόν ανέστητο το πουλάκι, οπότε εκμεταλλευτήκανε οι γάτες, το περικυκλώσανε και εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκα και εγώ και το διασώσαμε. Έχει ένα χτύπημα λίγο στο ματάκι της, αλλά θα επανέλθει, θα επανακάμψει. Τώρα η οικογένεια όλη ασχολείται με την κουκουβάγια, έτσι? Εχθές είχαμε μια ευχάριστη έκπληξη. Περιμένουμε σήμερα να ανοιχτώσει για να το αφήσουμε το πουλάκι τη νύχτα να επανέλθει στη φωλιά του. Συνήλθε, ήταν σε άσχημη κατάσταση όταν τον βρήκατε? Ήταν σχεδόν ανέστητο και τρανταγμένο. Τι το ταΐζετε? Του βάλαμε λίγο ψωμάκι, λίγο ζαμπονάκι, βασικά νεράκι και λίγο ζωοτροφή από τα συγκεκριμένα αυτά μαγαζιά, αλλά σήμερα θα φύγει και θα πάει στην αποστολή της. Από περίεργα μπήκατε στο ίντερνετ να δείτε τι τρώει, πώς ζει? Ναι, βέβαια, είχαμε αυτή την αναζήτηση εχθές. Τώρα βλέπουμε ότι είναι πολύ ήρεμο, έχει συνηθίσει να κάθεται στα χέρια σας έτσι. Πώς το βλέπετε, ένα άγριο ζώο τώρα να κάθεται στα χέρια ενός ανθρώπου? Δεν νομίζω, αυτά τώρα είναι από το σοκ. Η ζωή του και ο τόπος που είναι στη φύση του, δεν είναι ούτε σε εμάς, στους ανθρώπους κοντά, ούτε... Οπότε δηλαδή το βράδυ θα έχει την απελευθέρωση του? Ναι, σήμερα θα γυρίσει την αποστολή του.